Πόσο λαχταρό τ' αρμύρο νερό να με φέρει στη γη τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράτα με, μάθε μου να προχωρώ, να θυμώνω και να συγχωρώ. Όπου φτάνω πάντα να με καρτεράς, με πάντα να νικάς. Μιλάνο, δάσε μου, δάσε μου, να χωράς λίγο εγώ. Μα τι κάνεις, αδερφέ, Θεόκλητε. Γιατί χωστήκαμε. Σχ, με μιλάς. Αρσένιε, τι κάνεις εσύ εδώ? Γιατί, δεν με περίμενες? Έπρεπε να είσαι εδώ, στο σπίτι μου. Έλαβα την πρόσκλησή σου και ήρθα, κύριε Γαλατού. Εάν δεν λάβανα το καλεσμά σου, δεν είχα κανένα λόγο να έρθω ως εδώ. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να συζητήσουμε κάποια άλλη φορά. Δεν πρέπει να σε δει ο Χριστόδουλος. Έχεις δίκιο. Καλύτερα να φύγω, αλλά πριν φύγω, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Τι θέλεις να πεις? Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί κάνω ποιο? Ξέρεις πολύ καλά σε ποιο θέμα αναφέρομαι. Γιατί με τρομοκρατείς. Δεν μπορώ να καταλάβω. Για ποιο λόγο ο πρωτοσύγκελος Αρσένιος ήρθε έτσι άξυπα να δει την κυρία Γαλατού? Και Γιόνι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εχωστήκαμε. Αδερφέ Θεόκλητε, κάτι σα ρώτησα. Δεν τα εχωστήκαμε. Με μπάτσαν κρυφά που ήρθες. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ξέρουν που το μοναστήρι είναι ότι ήρθα. Και γιατί? Δεν τα ήρθες κρυφά. Εν είναι σου που μου είπες ότι το να με μάθεις να γράφω και να θυκευάζω είναι μια πράξη ευλογημένη που την Παναγία. Ναι, αλλά στο μοναστήρι δεν με θεωρούν ακόμα έτοιμο για να αναλάβω διακονήματα. Εγώ όμως νιώθω το και θέλω να το κάνω. Ακούω βαθιά μες στη ψυχή μου το θείο κάλεσμα. Καλεί με ο Θεός και η Παναγία και λαλού μου να σε βοηθήσω. Αδερφέ Θεόκλητε, ευχαριστώ σου πολλά. Αλλά δεν θέλω να με βοηθήσει κανένας. Ενήθηκε ακόμα η ελεημοσύνη. Και ακόμα πιο πολλά θέλω, γιατί η βοήθεια που θέλεις να μου δώκεις, είναι να μου δώκεις τα κρυφά. Και να μπλέξουμε και οι θυκιο. Και τούτο φαντάζομαι κάτι που θέλεις να γίνει. Με ζούμε γιο. Όχι, αδερφέ Θεόκλητε. Η ιδέα σου να μάθω να γράφω και να θυκευάζω είναι καλή. Κάνουμε τα προβλήματα που έχω πάει στην κελέ μου. Δεν χρειάζομαι κι άλλους πελάες. Δεν θα το μάθει κανένας. Δεν πρόκειται να μπλέξουμε. Δεν χρειάζεται να μου πεις τίποτε άλλο, αδερφέ Θεόκλητε. Ήπου σου έθελω. Είναι αρκιμός να το μάθουν και οι υπόλοιποι και να βουρούμε. Δεν είδε σύντελο σε πλάστη και να ξυπά ο πρωτοσύγκελος δαμέ. Και καλύτερα να φύγεις. Πριν του φύγει και πάρει σε χαπάρι. Εντάξει. Γεια. Yeah. Thank you.
Αρσένιε, τι είναι αυτά που λες? Ξέρεις πολύ καλά τι λέω, κυρία Γαλατού. Κοντεύω να οδηγηθώ στην τρέλα. Βάζεις ανθρώπους να μου χτυπούν τα μεσάνυχτα την πόρτα, νιώθω να με παρακολουθούν και μετά εξαφανίζονται. Αρσένιε, νομίζω ότι παραλογίζεσαι και βλέπεις φαντάσματα. Ξέρω πολύ καλά τι λέω, κυρία Γαλατού. Και σταμάτα τις κοροϊδίες. Γιατί το κάνεις αυτό? Αρσένιε, σε παρακαλώ, ηρέμησε και κυρίως δείξε το πρέποντα σεβασμό και προς το πρόσωπό μου και προς το ιερό σου σχήμα. Δεν είναι τρόπος αυτός για ένα πρωτοσύγγελο. Τι ζητάς από μένα, επιτέλους? Θέλω να σεβαστείς τη συμφωνία μας. Ώστε το παραδέχεσαι. Εσύ είσαι αυτή που με τρομοκρατεί. Αρσένιε, θα έπρεπε να γνωρίζεις ότι κανείς και τίποτα δεν μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχό μου. Έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, κυρία Γαλατού. Και καλά θα κάνεις να ηρεμήσεις λίγο. Σε ευχαριστώ για τις συμβουλές, πρωτοσύγγελε. Αλλά δεν είμαι κανένα παπαδοπέδι για να μου κάνεις κατήχηση. Εξάλλου εδώ είναι το κονάκι μου, όχι το μοναστήρι σου. Και εσύ άλλωστε δεν είσαι ο πιο άγιος άνθρωπος για να σοφρονήσεις εμένα. Συμφωνείς? Είσαι τόσο βαθιά χωμένος που δεν μπορείς να ξεφύγεις με τίποτα. Ούτε βήμα δεν μπορείς να κάνεις. Και αν προσπαθήσεις να ξεφύγεις, να είσαι σίγουρος πως θα φροντίσω να τα χάσεις όλα. Ας είσαι λοιπόν στην άκρη της αντιρρήσης, της αγνής και άγρυπνης συνείδησής σου. Είσαι έξυπνος άνθρωπος και είμαι σίγουρη ότι δεν θα ήθελες να χάσεις όλα όσα έχεις πετύχει. Πιστεύω ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο. Λάβαμε μήνυμα από την Επισκοπή ότι αύριο θα γίνει η εκλογή του νέου ηγουμένου. Έχουν περάσει ήδη αρκετές μέρες από τη μέρα που κοιμήθηκε ο ηγούμενος Ευδόκιμος. Δεν έχουμε χρόνο. Το ξέρω. Αλλά βλέπω ότι συνεχίζεις να με υποτιμάς. Γιατί το λες αυτό? Γιατί τα έχω φροντίσει όλα. Μέχρι αύριο, ο κύριος αντίπαλός σου θα βγει από τη μάχη. Και εσύ, ο πρωτοσύγγελος Αρσένιος, θα εκλεγείς πανηγυρικά ηγούμενος του μοναστηριού. Μασχαλά σου ρε Αντζουλή, ένα καρτέρου να είσαι έτσι ανθρώπους όπως το μετίνεις στη δούλεψη σου, α. Αξίζω σου συγχαρητήρια. Αν μένει τον τούτος ρε, ήτουν να βάλω τόσο παρά μες στην πούγκα μου, αιώ. Εγώ ψωνούρης ο ευλογημένος. Γεια. Ευχαριστώ σου για τα καλά σου λόγια, καρά Γιώργη, αλλά θα αρκούμε ότι εγκάλιον ο μετής να παναχωστεί μες στην αποδίγη. Αν τον εσπιάσει κανένας και κατά όχον τον ενάβρουμε όλοι τον πελά μας. Και το λευκό γυαλό σου ποιον Αντζουλή, εξίασες. Εφτιόξες με. Για τούτο να θα κάνω εννοούν με διατάσεις. Πελάρες, είπες σου και πριν, παρεξήγηση. Αντζούλη, επέλανες. Έφτιαξες το με τι. Πάεις πάνω σαν αίμο να χάζεις τις κελεπούρι. Δεν και βρίσκεις τις ανθρώπους έξυπνους όπως το με τι να σου δουλεύκουν σε τη σημερών ημέρα. Ακατάχνοτα. Αρκέζε πως δεν ξέρω. Φέρ το νου σου καλό. Εν έχετε τίποτε να χωρίσετε. Μόνο να κερδίσετε. Εν να κάνουμε πολλές δουλειές αντάμα και να βγάλετε πολλούς παράες. Ακούς να ακούσουν άλλο. Ο Μετής είναι χρειαζούμενος, Αντζουλή. Και τι θα κάνεις δηλαδή? Όλα είναι έτοιμα και μελετημένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Δεν μπορώ να πω βέβαια. Στάθηκα και τυχερή. Η λύση ήρθε και έπεσε μπροστά στα πόδια μου, εκεί που δεν το περίμενα. Και τι σημαίνει αυτό? Έμαθα εντελώς τυχαία για την ύπαρξη μιας φτωχής γυναίκας η οποία είχε την ατυχία να μείνει έγκυος από το αφεντικό της και αναγκάστηκε να φύγει από το χωριό της ατιμασμένη και ντροπιασμένη και να ζήσει με διακονίες προσπαθώντας να αναθρέψει το μωρό της. Αυτή η γυναίκα γνώριζε τον αδελφό Ιγνάτιο? Ναι. Το γνώριζε. Ο αδελφός Ιγνάτιος την είχε βοηθήσει αρκετές φορές, είτε φέρνοντάς τη στροφή, είτε πείθοντας τους άλλους χωριανούς να την βοηθήσουν. Ο αδελφός Ιγνάτιος έκανε αυτό που είναι σωστό και αυτό που επιθυμεί ο Θεός.
και αυτό το οποίο θα πρέπει να έχει κατά νου και να λειτουργεί κάθε σωστός μοναχός. Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνω είναι πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον του μια τέτοια ιερή και σωστή πράξη. Θα έπρεπε να γνωρίζεις, Αρσένιε, ότι αυτοί που δέχονται βοήθεια δεν είναι πάντα τίμιοι και σωστοί. Και ότι είναι πολύ εύκολο να γυρίσουν την πλάτη στους ευεργέτες τους. Φοβού τους υποσού ευεργετηθέντες. Με λίγες μπακύρες και με την υπόσχεση ότι θα τις βρω δουλειά, δέχτηκε να μας βοηθήσει. Πώς? Θα διαδώσει πως το μωρό της είναι και μωρό του Ιγνάτιου. Και πως αυτός τη βοηθούσε όλα αυτά τα χρόνια και πως οι επισκέψεις του στο φτωχό σπιτό της δεν είχαν πάντα σκοπό τη διακονία. Αυτό είναι έσχρο. Φαντάζεσαι την επόμενη μέρα τους μοναχούς που θα είναι συγκεντρωμένοι για την εκλογή του αγαπημένου τους. Πώς θα υποδεχτούν την είδηση για το αμαρτωλό παρελθόν του εκλεκτού τους. Μένε ζουζένια καρά η ορκίτζο με τρεις εφαταράξεις που δάμε. Αμέν έχω έννοια ρε με τι. Να μένε ζεις. Ενώ λέει εντάξει. Άσο ήρε. Είδετε τα όμορφα που τα ήβραμε, ντε, α. Είναι τον κρίμα να φύγουμε τούτες πελάρες να μπουν αν τρώσεις τις δουλειές μας. Τούτη δουλειά που κάναμε σήμερα, εμάνιχα η αρκή της συνεργασίας μας. Καλό. Τώρα που τα συμφωνήσαμε όμως με τι θα αρκούμε καλύτερα να πάει εσείς στην αποθήκη. Όπως σας είπα και το ρόπις. Έτσι και μπήκα να σ' αξιπά και δείσαι. Να μπερτέψουμε, να χαρείς με τι. Άνε. Καλό. Ζαφίρα, πάνε και σου μέσα παροχιώνος να φάμε. Επέρασε η ώρα. Εντάξει. Καλά, Γιώργη. Τώρα που εμείναμε μανισί μας, ένα αλήθεια γίνω που πες. Σκέφτεσαι να κάνουμε κι άλλες δουλειές. Κανένας δεν ξέρει να που ξημερώνει αύριο, ρε Αντζουλή. Αν μάθωρεις τη δουλειά και λες είναι έτσι όμορφα και ωραία, γιατί να μην ξανασυνεργαστούμε, ντε. Έχει πολλούς μες στο μπαζάρι που μου το παίζουν καμπόσι και μάχονται να μου γελάσουσι. Αν μα δεν καταλάβουν με το καλό, έχει άλλο τρόπο να καταλάβω. Συμφωνείς? Καλό, εσύ συμφωνώ. Έτσι και δολμίζει κανένας να μπει μες στα πόθηκια σου ή να ανεκατωθεί μες στις δουλειές σου. Να μου το πεις. Σφύρα μου κι εγώ, μεγαλός για λόγου του. Ένα πάνω του κάμω να κατουρίσει πάνω του. Είδα, πολλά ωραία την Τζουλή. Το λοιπόν, που σα πάω εγώ γιατί έχω πολλές δουλειές να προκάμω και να τα ξαναπούμε, να. Και το νου σου. Μένα εκεί στο με την να φύγει και έχουμε πολλές δουλειές να κάνουμε ένα τάμα. Πάρα με τον νούρο. Χάτι. Βάζεις το καλό. Έσαι, γεια. Παρά με τον νούρο να μ' αγωνίστηκα το τουρτσί. Και τι έχεις σκοπό να κάνεις? Έχω συντάξει ένα γράμμα το οποίο θα φτάσει αύριο στο μοναστήρι πριν από τη συγκέντρωση των μοναχών για την εκλογή του ηγούμενου. Έχω φροντίσει μάλιστα να το γράψει με τα ίδια της τα χέρια αυτή η γυναίκα. Εσύ, ως πρωτοσύγγελος, θα πάρεις πρώτος το γράμμα στα χέρια σου και εσύ θα φροντίσεις να το διαβάσουν οι μοναχοί αμέσως. Σε παρακαλώ. Δεν θέλω να με μπλέξεις σε αυτή την ιστορία. Αρσένιε, είσαι ο πρωτοσύγγελος. Το γράμμα κοντά σου θα έρθει πρώτα-πρώτα. Δεν μπορούν να γίνουν διαφορετικά τα πράγματα. Εσύ δεν έχεις να κάνεις τίποτα. Απλώς θα μεταφέρεις το γράμμα στους μοναχούς. Τίποτε άλλο. Αφού πάρουν το γράμμα, όπως καταλαβαίνεις, θα υπάρξει κάποια αναστάτωση και επειδή δεν θα υπάρξει χρόνος για περαιτέρω διερεύνηση, απλά δεν θα ψηφίσουν τον Ιγνάτιο και στη θέση του θα ψηφίσουν εσένα. Την επόμενη μέρα φυσικά θα καλέσουν τη γυναίκα αυτή για να μάθουν την αλήθεια για το μωρό και για τον πατέρα του, δηλαδή το μοναχό Ιγνάτιο. Αυτή βέβαια
θα του πει τη δακρύβρεχτη ιστορία που της έμαθα και από εκείνη τη στιγμή θα σταματήσουν να ασχολούνται μαζί της. Πώς φαίνεται το σχέδιό μου? Δεν ξέρω. Πρόσεξε, Αρσένη, Μη σου περάσει από το μου να κάνεις κανένα λάθος και μου χαλάσεις το σχέδιο. Γιατί δεν το έχω σε τίποτα να σε καταστρέψω. Κατάλαβες? Ωραία. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Μπορείς να φύγεις. Γρήγορα, σε παρακαλώ. Γιατί όπου να είναι θα έρθει ο Χριστόδουλος. Μη δώσουμε και δικαιώματα. Κομμέρα μου, πόσο ζητά. Εδώ ήρθα να σου γυρέψω μια ευκολία. Ένα μπογίνε, δεν έπαθεν τίποτα ο Πετρής. Ωε κόρη, χτύπα ξύλο. Δόξα σου ο Θεός, το μωρό είναι μια χαρά. Ένα που με θέλεις καλό. Ένα που τούτα κόρη. Ήρθε η Ταρλού του Ρωτή και πιέρωσε με για κάτι φουστάνια που ρίσε κάμα για το γάμο της αρφής της. Εμένα είναι τα μοταθιάς. Θέλω να πάεις ποτζιστόκον αν τσινούχα τσινέαρχο και να βρεις την τσινά πολυμνία. Τσινά πούμε εδώ και για τα φουστάνια τότε. Άμα δεν έγινε η δουλειά του, γι' αυτό θέλω να τα στρέψω πίσω. Εγώ δεν θέλω να πάω. Μήτε μπορώ να πάω έτσι μέσα. Καλό κόρη, κατάλαβες. Μένε εσύ σαν γεννή, θα πάρω γι' αυτό. Ευχαριστώ σου. Ακού να σου πω. Ξέρω ότι εμαράζωσες με τούτο που γίνηκε με την πολυμνία. Άκουσες όμως είναι που μας είπε η Αντρονίκη. Πως ήταν κονισμένη να φύγει ποσό της. Εγώ λυπούμε την πολλά. Για να φτάσει έτσι σημείο μια γυναίκα να θέλει να σηκωστεί να φύγει ποσό της, πάει να πει εμπορπισμένη. Και εγώ λυπούμε την πολυμνία πολλά. Μπορεί να αρκόντισα να μην της λείπει τίποτε, αμά ο άντρας που της έλαχε κάνει της τη ζωή της δύσκολη. Έτσι είναι. Ο καθένας κουβαλά το σταυρόν του. Έτσι είναι. Άντε, πάω και εγώ τώρα γιατί που να σε ένα σχολάσιο Πετρίτσιο θα με βρει σου. Άντε. Τι ώρα ξέρεις τα γυαλιά. Μένε εσύ σε μια κορή, ναι, στα πάρω. Άντε. Γεια. Στο καλό κορή. Ενέφαγε πάλι. Ούτε που τον τζίσε. Έχω τις πολλές, ναι, μια τζίρα. Έχει που την ώρα που τις έβαλαν τις παουρκές ο Καραϊουρκής. Που πάωθηκε τζι μέσα και ευκένει έξω. Ξέρω να μπορεί να κάνουμε μαζί της. Μα βρίζει η ψυχή μου. Έναν τέχω πιο. Έχασε όλη της την υπομονή. Η πολέμνια έζηγαν το καζάνι που τόσους γρόνους χογλά και τώρα είναι έτοιμο να ξυσυλίσει. Έχει πολύ πόνο μέσα της. Ξέρουμε το πως δεν πρέπει μια γυναίκα να σηκώνει και λένε το άντρος της. Άμα ξέρουμε τις πιο καλύτερα τσιρά πως η πολύμνια είναι μια γυναίκα σαν όλες τις άλλες. Ενώ ο δαίμονας που της επέλανε τον νου της είμαι σίγουρη για τούτο το πράγμα. Νομίζω πρέπει να πάμε να φωνάξουμε του παπά Αντώνη. Να έρθει να την ηθικευάσει, να της πει καμιά προσοχή. Μερικοί μου αφήνουν το κακό μου μέσα της, να πάει πάσα κακό. Τσιρά, θα αρκούμε πως πριχούμενη εσύ του παπά να έρθει, εγκαλείω να πάει σε σου να τη συντήσει πω σε μάνα τη. Κρώνεται σου εσένα. Πέτει πω να σε δει πλάτη πω. Πω είναι μάνησή τη του την ιστορία. Αγαπάσαι. Αγαπάσαι πολύ, Λάτσιρα. Καλό κορί, Αντρονίκη. Να πάω να τη συντύχω. Thank you.
ανοιχτά. Ωραία, καλύτερα, και πώς θα. Καλώς τον Μπορυδεύ και καλώς όρισες. Εδώ, έρεσες απόξω και ήμουν να μπω να δω να μου κάνεις. Καλά έκαμες. Πει μου, έκαμες την πόρτα σου στα χωράφια που ελάχες. Έκαμα και πώς ήταν τα και δυστυχώς και να πω σκεφτού μου είναι αλήθεια. Εδώ η άρκεψε και ξερανίσκει η βαθιά μέσα της. Αν με πέψει φοροσιάς ο πλάστης μου, δυστυχώς η ζημιά είναι από ένα πολλά πιο μια λίτρα που γίνει που φανταζόμαστε. Και να τραβήσει για χερόν. Τα τύχη μας και μαύρη τύχη μας. Και πολύ ευκή. Εσύ που σε γραμματιζούμενο και που σπουδάσεις εδώ την τέχνη, ή δεν ξέρεις κανέναν τρόπο κάτι να κάνουμε να σάσουμε τα πράγματα με την σανοβρίες. Κι εγώ στάντα. Άμα δεν βρέξει ο πλάστης μου να τραβήσει γυναιρό, τίποτε σε έχει γυρίσκεται. Δεν κατάλαβα. Ο Θεός να μας στανίσει. Αβέ μου. Έτσι και εδώ που ήρθες να με δεις, έγινε τίποτε σε το γιο μου και σε να μου το πεις. Μην τα τίποτες να γίνει, Γιάννη. Μα για να έρθεις δάμε, κάτι τρέχει, ναι. Έντσι γελίες, Γιάννη, όπως ήταν. Μισό λεπτό, μην σας βάλω και ένα κονερό. Δροσερόν της κούτσας. Ευχαριστώ. Έντσι είναι ώρα του ποτού τώρα, ενώ το νερό τούτο πίνεις το και δροσίζεσαι. Εσείς. Κάμε εσύ γίνεται. Και πέ μου να μπορεί να μου δεις. Εδώ. Έχει κάτι που βασανεί το νιού μου, το νου μου και... Δεν ξέρω με τέλος να σου το πω. Αμα είχα εσένα να έχω εμπιστοσύνη. Ό,τι που μένει δυο μας, μιλείς και άρα με. Η βέβαια, σύντηση μου, γε μου, και εγώ να σου πω είναι να μου σκέφτομαι ίσα και αδροπίνα. Κόρη μου, καλή μου κόρη. Πολύμνια μου, δεν μπορώ να σε θωρώ έτσι. Μα βρεις την ψυχή μου. Η δική μου η ψυχή. Δεν έχει πιο να μ' αυρίσει άλλο. Έγινε και ποζάβλη. Και καλά κάνεις να με συνηθίσεις έτσι. Γιατί θα με ξαναδείς να χαμογελάσω ποτέ. Α, κόρη μου, καλή μου κόρη. Και να γελάσει το σιλούι σου. Και να γίνεις όπως ήσουν πριν. Μάνα, τούτα ούλα που μου λαλείς, ακούνται μου πολλά μακρά από μένα. Αχ, κόρη μου, καλή μου. Λαλού, πως ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός για ούλα. Με μαραζώνεις, κόρη μου, και να σας δουν τα πράγματα. Μάνα. Μάνα μου, πέ μου, εσύ που με αγαπάς και που μου λαλείς πάντα την αλήθεια. Είμαι πελή. Είμαι πελή που ποθυμώ ο άντρας μου να με αγαπά και να με σέβεται. Πέ μου, μάνα. Θέλω άσε και λίγο τσάς. Να μου δείξει ότι με αγαπά και ότι είμαι κάτι τη σπουδαίο γυαλό του. Πέ μου, μάνα, είμαι πελή. Όχι, κόρη μου, αν είσαι πελή. Έτσι είμαστε μπλασμένες εμείς οι γενέτσες. Να θέλουμε να μας αγαπούν και να μας σέβονται. Επειδή εξιστράτησε τσάς, νομίζεις πως θα ξανάρθει. Να ξανάρθει, κόρη μου. Είναι εσέναν που αγαπά, είναι εσέναν που θέλει. Μόνο πράγμα που θέλω που λέω σου είναι να μην κάνεις καμιά μπελάρα. Άκουσες. Ύστερα, να το μαραζώνεις
ως που ζεις. Κάθε μέρα που περνά και ζεις, ένα το μαραζό. Πρώτη βούλα μου συντηχάνεις έτσι, μάνα. Κάθε λέξη που φκένει από το στόμα σου, στάσει πίκρα, σαν μπορείς ζήσεις στα Ιησού του τα ίδια. Εν έζησα εγώ, κόρη. Για μένα η ζωή μου είσαι εσύ και ο αρφός σου. Τίποτε άλλο. Έδωθηκε ο κύρις μου. Mm-hmm. Θέλει να με παντρέψει, να με βρει μια κοπελούα, λάλη. Ωστε. Ναι. Άρκεψε μου, βάλε τα ίδια. Θέλει να με βρει μια της τάξης μου, εχούμενη, για να συνεχίσω το όνομα του. Είναι ο καμός κάθε γονιού να κάνει αγκονούι. Είναι έτσι. Εσού έφερες να κάνεις οικογένεια. Τον την ιδέα και βαρέθησα την. Εσύ καιρό. Πολύ καιρό. Ε, κατάλαβα. Ο νους σου ακόμα δεν πας στην Εράτο. Αγαπάς την ακόμα, ε. Του τον ένι. Πολυδεύκη μου, ο καιρός περνά όπως το νερό που τρέχει. Κι αν θέλεις να ευτυχήσεις, πρέπει να τσιλάς και σημητά του. Και αισθάθηκα άτυχος με την αγάπη. Πολλά άτυχος. Έρωτο, τον καιρό που ήμουν στην Αθήνα και σπούδαζα, προσπάθησα να συνεχίσω τη ζωή μου. Εγνώρισα και μια κοπέλα και κάτω. Αμά, μου έφυγε σε καλό. Τούτο δεν το ξέρα. Μια άλλη κουβέντα. Και να σου την πω άλλη φορά. Μα το θα ακούμε πως τούτη την κοπέλα που γνωρίσα και κάτω. Την ευμορφία. Αγάπησα τη για να αξιάσω την Ερατό, γιατί η Ερατό θα είναι πάντα η γυναίκα της ζωής μου. Πάντα εκείνη θα αγαπώ. Ναι, ποιος είναι. Κεράες μου, συμπαθάτε με, αλλά ήρθε η Φλουρεντζού και επιμένει ότι θέλει να δει την Τζιραπολίμνια. Έναν άγγελα, λέει. Η Φλουρεντζού, πες να έρθει που πόδα. Άτε, κόρη μου, κάμε μου το χατήρι, σήκω. Σήκω να σας στείς. Άτε, κόρη μου, σήκω που τον το κρεβάτι. Άτε, κόρη. Καλό μου, ώρα καλή, Τζιράες. Καλώς τη. Καλώς τη, Φλουρεντζού. Ήταν που γίνει και θέλες να με δεις. Εδώ. Έπεψε με κουμέρα μου, Ιερατό. Να σου στρέψω πίσω τα ριάλια που της έδωκες και τα ραψίματα που ήταν να σου κάνω. Εν ήταν ανάγκη, Φλουρεντζού. Έτσι έθελε, Ιερατό. Εν εμπόρει να σχέσω τις τα ριάλια, αφήσε σου καμεν τη δουλειά. Και ξέρεις, η Ερατό έλεγε μου, σύνεσαι και δέχεται. Για τούτον έπεψε με να σου τα δω πίσω. Γε μου, να σου πω ένα που σκέφτομαι και αν θέλεις, κρόνεσαι μου. Ξέρω ότι οι πληγές μες στην καρδιά σου ευαθκείς. Αμα, που την άλλη, έτσι γεννήσκεται να μείνεις κουκουφός. Την Ερατό να τη ξιάσεις, ετελειώσαν όλα. Ξέρω το, Θεία Κωνσταντά. Ξέρω το. Είμαι αφού το ξέρεις, είναι να μου κάνεις και συμπεριφέρεις έτσι σχέδια. Έγινες και το γιο μου. Πρέπει να κοιτάξεις τη ζωή σου ο μόνος τρόπος για να αξιάσεις, να αφήσεις πίσω σου την ιστορία με την Ερατό. Τσίνη έκαμε τη ζωή της, έχει κουπεντούει τον Πετρίν τώρα. Ή πρέπει να προχωρήσεις και σου με τη ζωή σου. Τσί, άμα κάνει και σου οικογένεια και κάνει ένα κοπεντούι, η έννοια σου να πάνω του. Και η αγάπη θυκέ. Αν μην αγαπήσω,
Η γυναίκα που να μου προξενέψει ο γύρις μου. Η αγάπη του γιο μου. Έρχεται με πολλούς τρόπους. Τη γυναίκα μπορεί να παντρευτείς, άμα σου κάνει έναν κοπελούι, είναι την αγαπήσεις. Γυνίσκεται να μην αγαπάς τη μάνα του παιδιού σου. Γιατί είναι μόνο λαλείς να κάνω. Να δεχτώ το προξενιό του γύρι μου. Εν μπορώ εγώ να σου πω να μπορεί να κάνεις. Κοινόν πρέπει να δεις είναι που νόθεις, είναι που σκέφτεσαι και είναι που καρτεράς που είναι η ζωή και να αποφασίσεις μανιχώς σου. Μανιχά εσού ξέρεις είναι που το πρέπον που να κάνεις. Έτσι το γιο μου. Επαρεξήγησα την πολλά την Εράτο. Καταδέχεται να κρατεί τις πακύρες που της έδωκα. Θεωρεί ότι της έδωκα λαιμοσύνη. Και εγώ επιέσω της και κατηγόρησα την άδικα. Ότι της μη με τον άντρα μου για να της σκιάρει άγγια. Κέρα πολύ μία. Η Εράτο εμαράζωσε πολλά με τούτον ούλον που γίνηκε. Όχι μανιχά επειδή την επαρεξίησες, όπως είπες, μάνησή σου. Αλλά επειδή ευρέθηκε εμπλεμένη μέσα σε μια ιστορία ανάθελα της. Ελυπήθηκε με Ιεράτο Φλουρεντζού. Καλά κάμεν και ελυπήθηκε με. Αφού και εγώ ίδια λυπούμε τον εαυτό μου. Πέσα τόσο χαμηλά. Κατηγορώ πράθομαι και να έκανα άδικα. Ότι σβήνε τον άντρα μου. Εγυρίσκεται. Πρέπει να μπορώ να τη ζητήσω συγχώρεση. Είναι αλήθεια, κόρη μου. Πέψε τη Φλουρεντζού να τη μηνύσει, να τη ζητήσει συγχώρεση. Έτσι με ησυχάζει να κόνει η ψυχή σου. Όχι, μανά. Εγώ πρέπει να πάω στην Εράτο. Θέλω να τη θωρώ κατάματα την ώρα που να τη συζητώ συγχώρεση. Μα αν είχα έτσι να γαλιάσει να κόρη ψυχή μου. Κανένα θωρώ μου να τελάθει τον άλλο. Έτσι ρως να σάσω τα δικά μου. Και να τη δω ευτής τώρα να πάω στην Εράτο. Και μπορεί να μας αήγησε ο χρόνος. Και είναι τέλος να τα βγάλει πέρα με τις υποθέσεις του όρκου. Εκάμα σου παράπονα η χορκανή. Αν τέλος να μου κάνουν παράπονα η χορκανή. Ο Ιακουμής εμπουχτάζει από τον καιρό του τίποτε που λέμε. Δηλαδή, οι παραπάνω χορκανή να θυμούνται ποιος ήταν μουχτάρης πριν τον Ιακουμή. Τότες, ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα, είπαμε. Αν άξυπα ο Ιακουμής μας αήκει χρόνους, ίντερωσε να καταφέρουμε τους τις δύσκολες καταστάσεις. Είναι δύσκολοι, είδες, ξέρεις τα, είσαι μες τα πράγματα και καταλάβεις. Εσείς δύσκολοι. Οι Εγγλέζοι βάλουν φόρους καβάλιν. Καλό. Ο κόσμος άρχεψε και πνίεται. Έτσι να αρχίσουν να σηκώσουν κελ, έτσι να ξεκινήσουν οι βασαρίες. Είδες που τα λαλέτσι μόνος σου. Για τούτο. Πρέπει να βρούμε έναν άνθρωπο για μουχτάρι που να τον αγαπά το χορκό και να τον σέβεται. Και ποιος είναι το σκι. Πολύ δευκή τώρα. Κάνεις μου το χαντό. Εν ξέρεις για ποιον άνθρωπο κουβεντιά σου. Ή για σένα που μιλώ. Για λόγου. Βέβαια. Κοντά μου μορφωμένος άνθρωπος, σπουδασμένος, που λέει ο λόγος,
το μυαλό σου κόφτει ξουράφι. Είσαι ενεκατομένος μέσα στα πολιτικά ή ως άρχοντα. Μα το παραπάνω πουλα, το παραπάνω πουλα, είναι ότι εσένα αγαπάσε το χωρκό, θέλουσε οι χωρκανοί. Δεν ξέρω να μην ασχοληθεί, το πράγμα δεν το σκεφτεί. Να το σκεφτείς. Και γλύωρα μάλιστα. Πληγούν να μας καβαλιτσέψουν οι καταστάσεις. Χάρο, εγώ να το σκεφτώ. Αν μαθαρκούμε πως του τζίρι μου τούτη ιδέα θα του καλαρίσει. Δεν είμαι σίγουρος αν... Άκου να είσαι. Του Χατζινέαρχου είναι ο Ναΐκης πάνω μου. Ξέρω εν τέλος να του συντύχω. Εν λίγο πράγμα δηλαδή να φκεί ο γιος του μοχτάρης του χωρκού. Να μ' ρωτάς εμένα, εγώ πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι είναι να του αρέσει πολλά η ιδέα. Έχει καλώς το. Εγκαρτέρωσα και πώς σε καρτέρω. Με παίρνει ο νους σου, άρα με τι. Τσίνα που είπαμε πριν να έρθει ο Καραγιώρκης ξίαστα. Τώρα είναι να κάνεις τσίνο που είπες εσύ στον Καραγιώρκη. Εν να μείνεις δαμέ. Όχι, δεν κατάλαβες, Αντζουλή. Τσίνα που είπα του Καραγιώρκη για να μην τον έχω βαστεί και λέμε. Εγώ την απόφαση μου επήρατη. Και ποια είναι τούτη. Να φύγω. Πόψε σου μας. Όπως σε πρόσταξε και σου, πριν να σου αλλάξει η ιδέα ο φίλος σου. Ποιος που θα αρκέσαι να φτάσει ένας φωνιάς, ρε, που τον τζίνει άουλο το πολύ στη σκύπα. Όπου και να πάω, είναι καλύτερα που δάμε. Ώστε! Εν είσαι άνθρωπος της εμπιστοσύνης, Αντζουλή. Είδα το σήμερα με τα ίδια μου τα μάθηκε πόσο σκάρτος είσαι. Με την πρώτη ευκαιρία να σου είναι να με σύρεις να πάω, ρε. Κι αν μεν άκουα με τα ίδια μου τα αυκιά τον Καραγιώρκη να λέει πόσον ευχαριστημένος ή τον πουλό μου, εσύ έθελα σε σύνδε. Ήτουν να επιτάξεις σαν το σύλλο να γλιτώσεις πουλό μου, μιαν και καλή. Ε, με τι. Έχεις δίκιο. Έτσι τον να κάνω. Αλλά ο κόσμος της νύχτας έτσι είναι. Φυλάκιν έκαμες. Είναι μάχες. Τώρα όμως, ο Καραγιώρκης έμεινε πολύ ευχαριστημένος με τη δουλειά που του έκαναμε. Είναι έτοιμος να σιωνώσει πολλές λίδες μες στις πουντζές μας. Ζήγιαστα πριν αποφασίσεις να φύσεις, να δεις να μου σου συμφέρει. Κι αν με ξαναπετάξεις πόξο. Με τι. Τούτον είναι στο χέρι σου, να φανείς σεϊτάνι και κοψονούρης και εμείς οι δυο θα έχουμε πρόβλημα. Να μπον κοκόνα, ήβρες στη στράδα και στράφεις έσω σου. Έσαι το σύνολο που ήρθα, γιατί άρχισες. Πού ήσουν. Να με σε κόφτη. Εντά που κάμες με το χαχόλι. Έτσι είναι στους αρκόντους. Οι αρκόντοι, φανούλα μου, έχουν άλλες έννοιες τώρα. Εν μπορούν να έχουν και την έννοια του χαχόλι. Δηλαδή, θα τους συντρέξουν. Κόρη, μεν έχετε έννοια. Εν θα τον πειράξει κανένας. Εν σας πιστεύω. Για να αναλύσει έτσι πέρα, είπα ότι θέλω να συντρέξουν το χαχόλι. Φανούλα, εσύ σας είπαμε ότι να σας τανίσουμε. Εγώ, η θεία σου η έρατο και η δασκάλα η Αννού. Εν σας πιστεύω. Φανούλα. Κι αν πάθει τίποτα το χαχόλι, δεν θα σου ξαναμιλήσω. Εν ήξερω. Εν ήξερω, δεν μου να σου πω. Και σήμερα να με φύω, ρε. Σε δυο μέρες συμφωνήσαμε να με πέψεις στο Λίβανο. Και όρκα σου με τσιν το Λίβανο, με τσιν το Λίβανο. Θέλω να σκεφτείς ότι αν μείνεις δαμε, εν να βρεις τα καλά της κοιλιάς σου. Πρέπει να καταλάβεις πως αν μείνω στην Κύπρο, εν να ζω με την έννοια. Αν με κελεψιάσου εσύ, εν και να μου χαριστώ. Εν να με κρεμάσου. Τι να μου καλύτερα. Να είσαι στα ξένα. Να μην ξέρεις κανέναν και να θυκιακονιάς μες στο δρόμο. Να πεινάς, να μην είσαι που να μείνεις. Οξά, να είσαι στον τόπο σου, μπορεί να σε γυρεύω.
Μπορεί να αγώνεσαι, αλλά δάμε. Ενάσεις τα καλά της τσιλιάς σου με την πούγκα σου γεμάτη. Σκεφτού τώρα να δεις πως έχω δίκιο. Αντζουλή, τις λίρες μου τις γρουσές θέλω τις. Ό,τι και να αποφασίσω. Βέβαια, πέ το ναι και τον αμπουτζή. Ένα σου το κάνω δέκα. Να το σκεφτείς τούτον πριν να πάρεις την απόφαση σου. Άντε. Μπορώ να ρίξω εσώ. Με φάση ήρθα για κακό. Ήρθε η Φλούρεντσου και έστρεψε μου πίσω τα ρεαλιά που σου δοκά για τα ραψίματα. Ναι, είχα τι είπα. Αφού δεν έγινε η δουλειά, τα σωστό να τα πιάσει πίσω. Μα εντάξει να αρκέσαι και φέρνεις τα ρούχα πίσω. Επειδή θέλω να μου τα τελειώσεις. Θα αρκούμε τσιρά πως δεν μπορώ να κάνω την δουλειά για άλλο σου. Κερατώ. Θέλω που τα βάθη της ψυχής μου να σου γυρέψω συγχώρεση. Είχες δίκιο. Σε όλα όσα μου είπες. Γυρεύκα να σειρώ το φταίξιμο, μα σου λες τσίνες που εσμία με τον Καραγιόρκη. Αμα όμως φταίχτης εν τσίνος. Και είχες δίκιο ότι η μόνη μου έννοια ήταν τσίνη και είναι θόρου. Ότι ούλος ο άλλος κόσμος έχει μεγαλύτερες έννοιες που υποφέρει από την πείνα. Ναι, μίλησα σου και εγώ πολλά σκλέρα. Αμα επονούσα πολλά με τσίνα που γίνει σκούντα. Καταλάβω σε εγατό. Και καλά έκαμες πόνες είναι στο φταίξιμο μπας στη Λέιλα. Τούτο δείχνει πόσο τίμια και σωστή γενέκα είσαι. Ναι, μου και εγώ άτυχη που ανακατωθήκαμε στην την ιστορία. Αμα τώρα ούλα τελειώσας. Ναι. Ούλα τελειώσα. Ξέρω πως είναι πολλά δύσκολο να σηκώσεις κύριε τον άντρο σου. Αμα εσύ έκαμες το. Είσαι πολλά δυνατή. Αμα μετά του θα τα βγάλεις πέρα. Ξέρω τώρα το. Είναι πρέπει να λόγει όσοι να έρχονται σαν να μπουν να κάνει. Αμα μην είναι μητά του. Πιένε με τα νερά του. Ξέρω το πως είναι πολλά δύσκολο μετά από τούτον που έκαμε, αμα τούτον είναι το πρέπει και προσπάθησε να γλιτώσει στο γάμο σου. Κάμε τα αγλό αν κοπελούει, να σε αρφούν η γαλάτια. Μπορεί τούτον να τον μαλακώσει και να το γλυκάνει. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Δηλαδή να μείνω ήσυχη ότι με συγχώρησες. Θέλεις ερώτημα. Ευχαριστώ σου πολλά. Ζαφύρα! Ζαφύρα! Α, Ζαφύρα! Τι έγινε? Φαρμιά! Ξυπούρνησες ό,τι σου είπα στο μετή! Ό,τι σου είπα για τον Καραγιορκή! Πόσες φορές πρέπει να σου πω τη σύνα που σου λαλώ. Έτσι θα τα λαλείς πουθενά, κατάλαβες. Και ξεφούλησες το στο μετή. Συγγνώμη, Αζουλή μου, ξέφυγε. Μαμά σου πίσω μια παπτρομήρα σοβαρά, ξέφυγε, σηκώνει. Να μπουν τώρα τα πράγματα. Α, έπρεπε να το καρτερώ ότι θα βάστα στο στόμα σου, πιστό. Τι θέλεις να πεις. Να μου θέλω να πω, α. Εν κατά αυτής που πει έτσι πέστα στο τουρτσί. Επειδή αγιάλισες σου. Δεν αντέχω άλλο, Αζουλή. Κατάλαβε το επιτέλους, δεν με ενδιαφέρει ο μετής. Απλώς με πνίγε το άδικο για αυτό που πήγαινες να του κάνεις. Έτσι, α! Είσαι τυχερή, ρα. Ήρταν άλλος πως τα πράγματα. Διαφορετικά ήταν να δεις και εσύ και ο Μετσής να μου ήταν να σας κάνω.
Να σου πω κάτι. Εσύ κάθεσαι και μου λες για το μετή και χαίρεσαι που τα βρήκες με τον Καράγιορκη. Αλλά ξεχνάς κάτι πολύ σημαντικό. Τα πράγμα. Τον καρπί. Που υποπτεύεται ότι εσύ πήγες και βάλες τη φωτιά στην αποθήκη του ευνοούμενου του. Ρα! Εγώ το μες στο νου μου όλη την ώρα. Εν τον εξιάνω εγώ τον καρπί. Πρέπει να κάνεις κάτι, Αντζουλή. Δεν γίνεται να σκέφτεσαι να κάνεις άλλες δουλειές. Και να ξέρουμε και οι δύο ότι από στιγμή σε στιγμή θα μπουκάρει εδώ μέσα ο καρπί με τα τσιράκια του. Θα αρκούμε. Πως άδικα ανησυχούμε. Επέρασε μια μέρα και μια νύχτα και ο καρπί σε νεφαρίδι. Πέρκει μου να το έφαεν ότι δεν ήμουν εγκατωμένος εγώ μες την τη δουλειά. Κατερίνα! Ήταν παπάδες, κόρη! Τι έγινε! Ποιος σου χτύπησε! Σύνδεσε, κόρη! Περπατούσα και πήρα στη ράφτρα από μέσα στη λεφρότσα. Και βγήκε μπροστά μου ένας άνθρωπος και με χτύπησε. Σε χτύπησε! Ναι! Μου δώσε αυτό το γράμμα για σένα, Μάστρ. Από ποιον είναι? Από τον Καρπί. Λυπούμε πολλά που ευαλάσσουν οι σκέψεις του Πολυδεύκη ότι εσύ θα μπορούσες να κάνεις κάτι άτιμο με τον Καράγιορκη. Άμα θέλω να ξέρεις ότι ο Πολυδεύκης δεν πίστεψε ποτέ έτσι πράγμα για λόγο σου. Καλά, δεν μπορείς να μιλήσεις με κάποιον, να ζητήσεις βοήθεια. Μα θέλω να ζητήσω βοήθεια. Δεν καταλάβεις ένα μπλέξο περί του. Τέλος γεννήσεις και δεν αεκόλυσε πάνω σε μια γυναίκα τόσα χρόνια, δεν μπορώ να καταλάβω. Εφάλα ρε τέλεια. Εμπουλό σου που επήρε. Αγάπησε το φίλο. Αγάπησε. Να μην πάει τώρα. Γιατί τραβάς πίσω. Είναι σωστό να φέρετε. Η κυρά Πολύμνια. Η κυρά Πολύμνια είναι. Σαν να και κρατάλα κάμα της φαμίλιας σου κόμμα ο Κωνσταντάς. Ε, κατάλαβα το. Yeah. Αμα γιο είναι αυτή. Τότες που γίνει εκείνη η ιστορία. Ήμουν μητσής κόμμα. Γιατί για λεπτό μου βάλει κάτι μες στο νου της. Είναι να το κάνει ο Θεός να κατεβεί. Και όχι αμέσως γίνει, ξέρω, μπατσέ. Μπατσέ. Αλλά μπατσέ θέλει να βάλει χέρι στην εκλογή του συνορκουγούμενου.